Το ελληνικό στοιχείο και το κριτικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο στην περιοχή της Αυστραλίας. Εκεί θα πραγματοποιήσουμε την επόμενη σύνδεσή μας. Εκεί θα πάμε, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσουρδαλάκη, τον κύριο Αντώνη Τσουρδαλάκη, τον πρόεδρο Κριτικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Κύριε Τσουρδαλάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Είναι η δεύτερη φορά που τα λέμε μέσα από την εκπομπή. Σίγουρα, Νικό, καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς. Καλημέρα εδώ πέρα, βάλω αυτά. Είναι 3.30 ώρα το πρωί. Αλλά καλησπέρα και εσάς. Χάρηκα που μου δίνετε ευκαιρία και πάλι να μιλήσουμε. Βέβαια. Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις των κριτικών των Ελλήνων σήμερα στην Αυστραλία και ποιες εκδηλώσεις σήμερα πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Νίκο, καταρχάς, όπως ξέρεις, εμείς είμαστε ακόμα λόγω πανδημίας. Δεν μας δόθηκε ευκαιρία να γιορτάσουμε τις εκδηλώσεις όπως τα θέλαμε, με τη μεγαλοπρέπεια που τους γιορτάζουμε συνήθως. Η Μελβούρνη ειδικότερα είναι ακόμα σε περιορισμό. Παρά τα αυτά όμως καταφέραμε και κάναμε την δοξολογία και μια μικρή τελετή κατάθεση στεφάνου εδώ στη Μελβούρνη. Γιορτάσαμε την 28 Οκτωβρίου. Δεν έγινε όμως η παρέραση μεγάλη, όπως προανάφερα. Και γιορτάσαμε και εμείς ως Κρήτες, γιορτάσαμε τους Αγίους Τέσσερις Νεομάρτυρες, οι οποίοι είναι Άγιοι της Κρήτης που γιορτάζουν στις 28 Οκτωβρίου. Εν τούτες όμως στο Σίδνεϊ της Νέας Νότου Ουαλίας έγιναν πιο μεγάλες εκδηλώσεις. Δεν υπάρχουν οι περιορισμοί εκεί πέρα όπως έχουμε εδώ εμείς στη Μελβούρνη. Και κάναν και εκεί πέρα καταθέσεις στεφάνου, δοξολογία και μικρές εκδηλώσεις, πάνω σε περιπτώσει. Επηρεάστηκαν λοιπόν οι εκδηλώσεις και στη μακρινή Αυστραλία. Ωστόσο, κρατάτε ψηλά τη σημαία της χώρας, εκεί σε ένα μακρινό τόπο από την Ελλάδα. Προσπαθούμε, Νικό, όσο μπορούμε, να κρατάμε τις παραδόσεις της Ελλάδος και της Κρήτης, αλλά και της Ελλάδος γενικότερα, ζωντανές. Έχουμε εξάλλου υποχρέωση να το κάνουμε στις επόμενες γενιές, διότι εγώ αυστραλογεννημένος είμαι, οι γονείς μας έκαναν ό,τι μπορούσαν όταν ήρθαν μετανάστες να το μεταδώσουν αυτό σε εμάς. Πρέπει λοιπόν και εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας. Και είναι λοιπόν υποχρέωσή μας να το συνεχίσουμε, να πάρουμε αυτά τα έργα που δημιούργησαν οι πρόγονοί μας και να τα συνεχίσουμε και να τα πάμε περαιτέρω. Κύριε Τσουρδαλάκη, πώς νιώθει ένας Έλληνας ο οποίος βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του ανήμερα μιας εθνικής επετείου? Η νοσταλγία είναι μεγάλη, πάρα πολύ και συγκινητική, διότι στην τελική ανάλυση βλέπουμε και τα πλάνα και τις εικόνες από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, παρελάσεις, γιορτές, αυτά που έχουν γίνει, έστω και αυτά που γίνονται με τον τρόπο που γίνονται. Και υπάρχει αυτή, αν θέλεις, η εθνική περηφάνεια, national pride όπως λέμε στα αγγλικά, η εθνική περηφάνεια. Ένα μήνυμα, κύριε Τσουρδαλάκη, που θέλετε να στείλετε στους κριτικούς όλους τους Έλληνες σήμερα, 28 Οκτωβρίου, ποιο είναι? Και με αυτό να κλείσουμε και τη σύνδεση. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι με τον καιρό να βγούμε από αυτή την πανδημία και του χρόνου τέτοιου καιρό να γιορτάσουμε μεγαλοπρεπώς τις μεγάλες εκδηλώσεις στα 200 χρόνια της ενδικής μας επαναστάσεως, αλλά και συνάματα τις μεγάλες εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια της Μάχης της Κρήτης. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά και πάλι. Και οι Άγιοι Τέσσερις Νεομάρτυρες της Κρήτης να μας έχουν όλους καλά, να μας προστατεύουν. Μάλιστα, κύριε Τσουρδαλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.